ένα σκληρό πράγμα να το καταπιείς μια ήττα με αυτόν τον τρόπο, αλλά πριν ο Μπράντον Πολ δήλωσε υπερήφανος για την προσπάθεια μιας ομάδας που κάποιοι τότε την είχαν ξεγραμμένη, αλλά δεν περίμεναν μια τέτοια προσπάθεια. Όντως είναι δύσκολα τα συναισθήματα, αλλά πρέπει να τα διαχειριστούμε. Παίξαμε σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, 20.000 κόσμο, που πραγματικά είναι ίσως η πιο δύσκολη έδρα στη Euroleague. Ανταποκριθήκαμε καλά, αλλά φάγαμε 41 πόντους από ένα παίχτη, που πραγματικά έπρεπε να τον περιορίσουμε καλύτερα. Απ' την άλλη, κόψαμε τις ασίς του Παναθηναϊκού μόλις 11 και είχαμε την πρώτη τελευταία επίθεση και την τελευταία άμυνα στην κανονική διάρκεια, ώστε να κλειδώσουμε αυτή τη νίκη. Δεν τα καταφέραμε. Μετά ο Παναθηναϊκός στην παράταση, λογικό, μπήκε πιο δυνατά. Εμείς δεν τα καταφέραμε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Είμαστε υπερήφανοι την προσπάθειά μας, αλλά κάποιες φορές δεν είναι αρκετοί. Πρέπει να παίρνουμε και αποτελέσματα, οπότε θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά για τη δύσκολη συνέχεια που έρχεται. Σε ένα μάτς που πήγε στην παράταση, οι δύο χαμένες βολές ήταν πολλές αυτές που χάσατε, αλλά στα τελευταία δύο ζευγάρια χάνετε δύο βολές. Γυρνώντας πίσω το μυαλό σου, εκεί χάθηκε και εκεί το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι πάρα πολλές φάσεις που μπορείς ότι. Εντάξει, κάποιος μπορεί να πει ότι βάλαμε πάρα πολύ δύσκολα σουτ για να κρατηθούμε και μέσα στο παιχνίδι, που εν μέρει ισχύει. Απ' την άλλη, ναι, έχασα εγώ μία, ο Will μία, ο Brandon μία, έτσι που τη θυμάμαι πρόσφατες. Αλλά και πάλι στα 35 δευτερόλεπτα έχεις επίθεση για να πάει στους 4-5 και να κλειδώσει το παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε, δεν βγάλαμε και την άμυνα. Εντάξει, συνεχίζεται. Παίξαμε πάντως ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Συγχαρητήρια και η ομάδα του Παναθηναϊκού και καλή συνέχεια σε αυτούς και πρέπει να δούμε και εμείς τι μπορούμε να διορθώσουμε. Και ας πάμε και στο προσωπικό. Ο Σάσα Βεζένκοφ έδωσε απαντήσεις σήμερα. Ήταν κομμάτι της πεντάδας του Ολυμπιακού με 4 Αμερικανούς και εσύ που γύρισε το παιχνίδι από το μείον 13. Έπαιξες ένα σωρό άμυνες σε αυτά τα switch που παίξατε απέναντι στον Ράις. Νιώθεις ότι είσαι και λίγο δικαιωμένος, προφανώς το ομαδικό ξεπερνάει τα πάντα. Αλλά σήμερα έβγαλες ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Έκανα και εγώ λάθη, έφαγα κάποια λάθη από τον Τάιρις, αλλά εντάξει. Όπως και δεν φταίνε μόνο οι κοντοί, φταίνε και εγώ, φταίνε και οι ψηλοί, φταίνε όλοι, φταίει η ομαδική δουλειά που δεν τον περιορίσαμε. Απ' την άλλη, προσπάθησα και προσπαθώ σε κάθε παιχνίδι να είμαι εκεί, να προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα να κερδίζει και θέλω να συνεχίσω να δουλεύω και να δίνω απαντήσεις μόνο μέσα στο γήπεδο. Οπότε συνεχίζω τη σκληρή δουλειά και ελπίζω να έχουν και τα αποτελέσματα σύντομα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πριν 3 χρόνια συμπαίκτης με αυτόν τον κόντορα Βυθούλη, αν δεν απατώ, με τον Τάιρις Ράις. Είναι μερικές φορές που δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα, γιατί αυτοί οι παίκτες, αν ξεκινήσουν μερικές φορές να βάζουν, ποιος ήταν ακριβώς ο τρόπος ή θα ήταν ο τρόπος για να τον επιβραδύνει κανείς έστω? Καταρχήν, θέλω να πω ότι είναι φίλος μου, είναι καταπληκτικό παιδί. Έχουμε άριστες σχέσεις, μιλάμε ακόμα και σήμερα. Και δεν χαίρομαι που τα βάλε σε εμάς, προφανώς, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει τα πάντα. Euroleague, Euro Cup, Champions League και πάντα MVP. Οπότε καταλαβαίνετε για τι μέγεθος μιλάμε. Δεν καταφέραμε να τον περιορίσουμε. Δυστυχώς, εντάξει, δύσκολα το συναίσθημα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε.